Εμείς επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο, ζητάμε την απόσυρσή του και συντασσόμαστε με την πλειοψηφία των φορέων που διατύπωσαν όντως σοβαρές επιφυλάξεις, ο καθένας φυσικά με το σκεπτικό του. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, πυρήνες του είναι τα άρθρα 10 και 11. Τα οποία βέβαια θα καταψηφίσουμε. Με βάση και τα οποία η αρμοδιότητα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων φορτώνεται στους Δήμους. Με ενισχυμένη τη δυνατότητα, τη δυνατότητα να αναθέτουν οι Δήμοι είτε σε εθελοντικές ομάδες είτε σε ιδιώτες τη δραστηριότητα αυτή. Η χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι ανυπαρκής, ακόμα και αν δοθούν τα χρήματα τα οποία υπόθηκαν από τον Υπουργό. Δηλαδή, και το βάλαμε και χθες. Εάν κάνετε μια διαίρεση, 50 με 60.000 ευρώ είναι σε κάθε Δήμο ετησίως. Αυτά τα λεφτά υπαρκούν για να δημιουργηθούν υποδομές και πολύ περισσότερο στο το επόμενο διάστημα να συντηρούνται. Έτσι λοιπόν εξακολουθεί η χρηματοδότηση να είναι σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών και αυτό υπονομεύει την προσπάθεια που καταβάλλεται ήδη από αρκετούς Δήμους εδώ και μερικά χρόνια. Και στο πλαίσιο αυτό το άρθρο 1 δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που αναφέρεται. Λέμε ξανά ότι με μαθηματική ακρίβεια τα πράγματα οδηγούνται εκτός από την προώθηση της ανάθεσης των υποχρεώσεων των Δήμων σε τρίτους κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδιώτες, κτηνίατρα, άλλοι ιδιώτες κτλ. Που ούτως ή άλλως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, αφήνουν ανοιχτό όμως το πεδίο στην επιχειρηματική δράση γύρω από τα αδέσποτα. Ενώ η ανεπαρκής χρηματοδότηση οδηγεί και σε επιβάρυνση των δημοτών στη λογική της ανταποδοτικότητας με αύξηση δηλαδή των δημοτικών τελών. Ουσιαστικά με το άρθρο 10 επίσης που προωθείται τον εγκλεισμό των αδέσποτων σε κοινοκομεία, καταφύγια, ουσιαστικά η επιστροφή των ζώων στο οικείο περιβάλλοντος από υποχρέωση μετατρέπεται σε δυνατότητα. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι για τη διαχείριση των προβλήματος των αδέσποτων ζώων η βάση θα πρέπει να είναι τα κρατικά, τα δημοτικά κτηνιατρία με υποδομές κλινικής για αδέσποτα, με εξεταστήριο, χειρουργείο, όλα τα προβλεπόμενα, με κτηνιάτρους μόνιμος, με μόνιμους νοσηλευτές, ζωοκόμος εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτές σκύλων ή τέλος πάντων των ζώων, με αυτοκίνητα περιζωλίου και πάει λέγοντας. Τα είπαμε δύο φορές μέχρι τώρα στις επιτροπές, δεν τα επαναλάβουμε. Απαντήστε μας σε αυτά. Να εξασφαλίσετε μέσω αυτών των υποδομών ότι θα διεξάγονται αποτελεσματικά οι διαδικασίες και της περισυλλογής, αλλά και του ιατρικού ελέγχου και περίθλιψης, στήρωσης, της καταγραφής, σήμανσης κτλ. Και μόλις ολοκληρώνονται αυτές οι διαδικασίες, τα ζώα να απελευθερώνονται στο οικείο περιβάλλον τους. Και ασφαλώς, το ότι απελευθερώνεται ή θα απελευθερώνεται ένα δέσποτο δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείπεται στην τύχη του, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνεχής εποπτεία από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες που θα έχεις δημιουργήσει ως κράτος, είτε μέσω των Δήμων, που περιγράψαμε παραπάνω, ώστε να ελέγχεται η ενσωμάτωση του ζώου στο περιβάλλον και ανατακτά χρονικά διαστήματα, αντίστοιχα τα ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν της υγείας του ζώου κτλ. Τώρα εσείς με το νομοσχέδιο που φέρετε δεν λέτε κουβέντα για αυτές τις υποδομές. Δεν θα σας άκουσα να λέτε τίποτα που είναι αναγκαίες για την επιστημονικά ορθή διαχείριση του προβλήματος. Αλλά αντίθετα κλείνετε σε όλες τις πτώσεις, σας το είπαμε και χθες, τη λέξη καταφύγιο. Δηλαδή το κοινοκομείο στο οποίο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 μπορεί ουσιαστικά να φυλακίζεται ένα δέσποτο εφόρου ζωής. Και μάλιστα προβλέπεται και τη δυνατότητα διαμόρφωσης καταφυγίων σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, το άρθρο 28. Ενώ με το άρθρο 46 δίνεται αναστολή στις υπάρχουσες αποφάσεις σφραγίσματος παράνομων κοινοκομείων. Απαντήστε μας σε όλα αυτά. Και αυτά λοιπόν, γιατί στον πυρήνα τη σκέψη σας έχετε τον εγκλεισμό των ζώων και αυτό είναι παράδεκτο. Μάλιστα προωθείτε τον εγκλεισμό σε καταφύγια που θα στείνονται από ιδιώτες όπως και με όλα τα προβλήματα που επισήμαναν φορείς όπως το ΓΕΟΤΕ και άλλοι, αλλά και φιλοζωικοί φορείς αναφερόμενοι στα άρθρα 28 και 29, με τα οποία δεν φωνούμε. Εμείς λέμε τα καταφύγια που απαιτούνται για τη φιλοξενία μόνο συγκεκριμένων περιπτώσεων αδέσποτων, για παράδειγμα ζώων υπό ανάρρωση ή μικρής ηλικίας, και μόνο προσωρινά θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των δημοτικών κτηνιατρίων, με τις κατάλληλες ασφαλώς συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των ζώων, με ενιαίο κανονισμό για όλα τα καταφύγια και όχι με τις κατηγοριοποιήσεις του άρθρου 29 που προβλέπει άλλες προδιαγραφές για όσα καταφύγια κάνουν υιοθεσίες στο εξωτερικό. Επίσης για το θέμα των υιοθεσιών διαφωνούμε με το άρθρο 7. Δεν μπορεί να γίνονται υιοθεσίες από νομικά πρόσωπα όπως προβλέπετε για τις υιοθεσίες στο εξωτερικό. Επίσης πρέπει να υπάρχει όριο στον αριθμό των αδέσποτων που υιοθετεί ένα φυσικό πρόσωπο.
Στα πλαίσια αυτό διαφωνούμε και με το άρθρο 2 σε ό,τι αφορά στον ορισμό του αναδόχου. Η ευθύνη για τη διαχείριση και η υιοθεσία των αδέσποτων θα πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά το κράτος, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς αναθέσεις, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση γύρω από τα αδέσποτα. Προτείνουμε ότι στο σχεδιασμό με πυρήνα το δημοτικό κτηνιατρίο για αδέσποτα, που θα είναι πλήρως τελεχωμένο με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό, μπορεί να ενταχθεί και η δράση των εθελοντικών ομάδων και των φιλοσοφικών σωματείων. Να παίζουν το ρόλο τους, βοηθώντας στην περισσολογία, στην επανένταξη των ζώων και σε συντονισμό με τις κρατικές υπηρεσίες και σε αγαστή συνεργασία με αυτές. Τα χρήματα δε, τα οποία προβλέπει τόσο επιχορήγηση για τα φιλοσοφικά σωματεία, άρθρο 43, με το οποίο διαφωνούμε, ουσιαστικά τι κάνετε, τα αξιοποιείτε, όχι για να λύσετε το πρόβλημα και να ενισχύσετε τη δράση τους, αλλά για να τα κάνετε συνένοχα αυτά τα σωματεία σε μια απαράδεκτη κατάσταση και σε μια πολιτική ανάθεση, στην οποία έχουν ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ με τον νόμο 40-39, αλλά και στην ίδια λογική κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ που συντήρησε αυτό το νομικό πλαίσιο. Εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Διαφωνούμε κάθετα με την ανάθεση αρμοδιοτήτων που έπρεπε να βρίσκονται στην ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών και παραδίδονται, δίνονται, προωθούνται σε εθελοντικές οργανώσεις και πολύ περισσότερο σε ιδιώτες. Κύριε Πρόεδρε, λίγα λεπτά ακόμα. Παρακαλώ, κύριε. Επίσης, σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3, επαναλαμβάνουμε ότι η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς, το λεγόμενο τσιπάρισμα, θα πρέπει να γίνεται από τις κτηνιατρικές δομές των Δήμων και όχι από τους ιδιώτες κτηνιάτρους. Δώστε μας μια απάντηση. Το νομοσχέδιο λέει αυτό. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Γιατί χθες μας εγκαλέσατε, και εμάς δηλαδή, ότι δεν καταθέτουμε προτάσεις. Τόσες μέρες σας λέμε. Αλλά εσείς ή δεν τα ακούτε ή προφανώς τα ακούτε, αλλά δεν θέλετε να τοποθετηθείτε. Έχουμε μια σειρά λοιπόν από προτάσεις μέχρι τώρα και έχω και επόμενα να πούμε. Λοιπόν, πρόκειται κατά τη γνώμη μας το ζήτημα της, του τσιπαρίσματος, τέλος πάντων. Πρώτη αρμοδιότητα, έτσι όπως είναι η πρόβλεψη στο άρθρο 3, ληξιαρχικού χαρακτήρα, που δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός της κρατικής ευθύνης. Και παράλληλα να τη φορτώνει στα ιδιωτικά κτηνιατρία, τα οποία κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να απεμπλακούν από αυτή τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 41 και 42 για τους δείκτες εφαρμογής και την αξιολόγηση των προγραμμάτων, επιτρέψτε μας εδώ να πούμε ότι οι δείκτες του κράτους σας και οι αξιολογοί σας είναι κοροϊδία. Μας έχετε ζαλίσει τόσα χρόνια, όλα τα κόμματα που κυβερνήσατε, διαχρονικό δηλαδή ζήτημα, μας έχετε λοιπόν ζαλίσει για τους δείκτες απόδοσης των Υπουργείων. Λοιπόν, τι έγιναν αυτοί οι δείκτες? Πολύ απλά. Παίρνουν άριστα σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες προς την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων και των συμφερόντων τους και κάτω από τη βάση για τις υπηρεσίες στο λαό. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, και αυτοί που μας ακούνε το αισθάνονται γιατί το βιώνουν κιόλας, το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, έλεος με αυτή την κοροϊδία. Και σε αυτό έρχεται να προσθεθούν και οι απαράδεκτες προβλέψεις του άρθρου 45, από τη μία να μην δίνεται δεκάρα τσακιστή για μια ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων, να το φορτώνετε στους Δήμους χωρίς ουσιαστικές προϋποθέσεις, και από την άλλη να τους απειλείτε και με κατακράτηση των ΚΑΠ 2 μηνών των κρατικών αυτοτελών πόρων. Δεύτερο ζήτημα. Η ενίσχυση, αυτό που είπαμε και χθες ως άξονα της αντίθεσής μας, ως έναν από τους τρεις άξονες αντίθεσής μας στο νομοσχέδιο. Ενίσχυση της εμπορευματοποίησης των ζώων και μετατροπή κατοχής του κατοικίδιου σε πολυτέλεια. Είπατε κύριε Υπουργέ χθες, ότι η δεξαμενή των αδέσποτων είναι τα δεσποζόμενα ζώα. Ωραία, δεν θα διαφωνήσουμε. Όμως βασική πηγή των δεσποζόμενων ζώων στη σημερινή κοινωνία, κατά συνέπεια και των αδέσποτων, είναι ποιο? Το εμπόριο. Η εμπορευματοποιημένη εκτροφή. Δηλαδή η εκτροφή με κίνητο τροκέρδος, που έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί την αιτία, τη βασική αιτία κακοποίησης και θανάτου σκύλων, γατών κτλ. Αλλά και διοχέτευση στο εμπόριο μικρών ζώων, νέων ζώων, κουταβιών κτλ. Σοβαρά άρρωστων, με εκφυλιστικές ασθένειες και πάνω. Και αποδεικνύεται ότι πάνω ακριβώς αυτή τη δυνατότητα προσπόρησης τεράστιου κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, των μεγάλων εκτροφείων, που δεν έχουν την έδρα τους φυσικά μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, κάθε ηθική αναστολή, όπως σας είπαμε και χθες, καταπέφτει. Και γι' αυτό το θέμα δεν προβλέπεται τίποτα στο νομοσχέδιο. Η πλημελιματικού, για παράδειγμα,
πρόβλεψη για δίωξη της παράνομης εμπορίας, αφήνει στο απειρόβλημα τις μεγάλες επιχείρησεις που συνήθως κάνουν ομότυπα τις business τους και οι οποίες θα βγουν ενισχυμένες και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Γιατί με την προώθηση της επιβολής της στήρωσης των δεσποζόμενων, ουσιαστικά σπρώχνεται τον κόσμο στην αγορά κατοικίδιο για να καλύψει την ανάγκη του. Κλείνετε τα μάτια σε αυτή την πραγματικότητα και όλη την ευθύνη τη φορτώνει στον απλό κηδεμόνα ενός κατοικίδιου, μετατρέποντας αποθητική και αποκλειστική την κατοχή ενός κατοικίδιου. Σας ρωτήσαμε και χθες, ρητορικά και, και με βάση τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Το έχετε σκεφτεί προφανώς και το έχετε δει και το ξέρετε. Σε τι θα κληθεί, μάλλον, να καταβάλει μια λαϊκή οικογένεια, όπως λέτε ότι ενδιαφέρεστε, που θα κληθεί λοιπόν να πληρώσει πάνω από 200 ευρώ για όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, στήρωση, έλεγχο DNA, τσιπάρισμα κτλ. Γι' αυτό λοιπόν καταψηφίζουμε τα άρθρα που προβλέπουν επιβαρύσεις, δυσβάστακτες επιβαρύσεις για τους κεδεμένους των ζώων, όπως το άρθρο 4 με τη χρέωση του τσιπαρίσματος ή το άρθρο 14 με το χαράτσι των 150 ευρώ για το DNA. Και από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα η εξέταση DNA να δώσει αποτέλεσμα, και εδώ να το ξαναβάζουμε πάλι το θέμα αυτό, ότι διατυπώθηκαν επιφυλάξεις από επιστημονικούς φορείς, σε ό,τι αφορά δηλαδή το DNA, τη δυνατότητα αξιοποίησης του DNA σε ένα διάστημα μελλοντικό. Λοιπόν, φορείς δηλαδή όπως το ΓΕΟΤΕ, και αυτό θα πρέπει να μας το διευκρινίσετε. Πώς καταλήξατε λοιπόν και το βάζετε στο νομοσχέδιο? Έχει γίνει κάποια αντίστοιχη επιστημονική, να το πω έτσι, αντιστοίχηση με αυτό που θέλετε να κάνετε? Λοιπόν, όπως επίσης και ο έλεγχος και ο εντοπισμός του γεννήτωρα σε περίπτωση αδέσπων κουταβιών, εμείς συμφωνούμε με τη διαδικασία, αλλά όχι με την τεράστια επιβάρηση που αυτή συνεπάγεται. Και εδώ θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Επίσης, για ορισμένες, σας το είπα και χθες, για ορισμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως οι κτηνοτρόφοι, και επιμένουμε σε αυτό, για τους οποίους τα σκυλιά αποτελούν ζώα εργασίας, θα πρέπει η διαδικασία, κατά τη γνώμη αυτή, που προβλέπεται μέσα από το νομοσχέδιο, να είναι εντελώς δωρεάν για το τσιπάρισμα και πάει λέγοντας. Και για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το άρθρο 9, που δεν έχει καμία τέτοια πρόβλεψη, ενώ διαφωνούμε και με την πρόβλεψη για αφαίρεση της άδειας κυνηγιού, εάν οι κυνηγοί δεν συμμορφωθούν προς τα προβλεπόμενα του νομοσχεδίου. Επίσης, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός, κατά τη γνώμη μας, των γενών ενός μη στηρωμένου ζώου. Πώς καταλήξατε και προτείνετε στο νομοσχέδιο μια γέννα? Α, πέστε μας πώς. Με τι κριτήρια? Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί ο αριθμός των γενών, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία του DNA. Και ο αριθμός αυτός θα πρέπει να καθοριστεί από την κτηνιατρική επιστήμη. Και τους ακούσαμε χθες και τους κτηνιάτρους. Για το ποιο δηλαδή είναι καλύτερο για την υγεία του ζώου, του κάθε ζώου ξεχωριστά, αλλά και με βάση μια λογική διοικητικού τύπου. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε το άρθρο 8, το οποίο επιπλέον επαναφέρει κακώς τη δυνατότητα πώλησης κατοικιδίων από τα pet shop. Κάτι που δεν προβλέπονταν στο κείμενο της διαβούλευσης. Έτσι δεν είναι? Σε ό,τι αφορά στη στήρωση, η οποία έχει σημαντικό κόστος, από τη στιγμή που επιβάλλεται ως υποχρέωση των κηδεμόνων να στηρώνουν τα ζώα τους, πρέπει αυτή η διαδικασία, δηλαδή η στήρωση, να ενισχύεται οικονομικά από το κράτος και όχι ευκαιριακά, αποσπασματικά, όπως γίνεται με τις προβλέψεις του άρθρου 12 για τα λεγόμενα κίνητρα, τα οποία είναι ουσιαστικά μια κοροϊδία. Γι' αυτό και τοποθετούμαστε σε ό,τι αφορά την ψήφο στο συγκεκριμένο άρθρο με το παρόν. Ορισμένα άρθρα, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό εντάχει. Στο άρθρο 25 διαφωνούμε κάθετα με την πρόβλεψη για τις περί ανωνύμων καταγγελιών. Όλες οι καταγγελίες θα πρέπει να είναι επώνυμες και να υπάρχει προστασία του κράτους προς τον καταγγέλλοντα. Επίσης, δεν καταλαβαίνουμε στο άρθρο 19 την εξαίρεση των οργανωμένων παραλίων και των παραλίων με γαλάζιες σημαίες σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση των ζώων, των σκύλων. Λοιπόν, αν γίνει
Το ξέρετε όλοι, όλοι μας το ξέρουμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, ότι αν γίνει μια χημική ανάλυση, που γίνονται, αλλά δεν γίνονται όπως πρέπει, των υδάτων σε ώρες αιχμής και όχι μόνο μικροβιολογική, γι' αυτό είπα πριν αυτό, που γίνεται συνήθως, τότε θα δείτε μια τεράστια περιεκτικότητα σε αντιλιακά και σε ούρα σε αυτές τις παραλίες. Τα σκυλιά λοιπόν σε τι μπορούν να επιδεινώσουν αυτή την κατάσταση. Εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο να απαγορεύονται τα σκυλιά και να υπαφείται η πρόσβασή τους στον κάθε ιδιώτη που κακώς λιμένεται τις λεγόμενες οργανωμένες παραλίες της χώρας. Και εφόσον τα σκυλιά είναι με τον κηδεμόνα τους, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις παραλίες. Επίσης, στο άρθρο 26, το άρθρο 26 είναι σχετική κοροϊδία, δεν λέει τίποτα. Ουσιαστικά τι κάνετε, καμαρώνετε ότι ο επιτελικός σας ρόλος, επιτελικό κράτος, τη στιγμή που κυριαρχεί με ευθύνη σας η πλήρης υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Και αυτό φαίνεται από τα τεράστια κενά στον έλεγχο ζωονόσων αλλά και τροφίμων με τα γνωστά φαινόμενα νοθειών κλπ. Από τον εξανθρωπισμό των πραγμάτων εξυγίασης των κτηνιατρικών υπηρεσιών που όλες οι κυβερνήσεις φροντίσατε να αφήσετε χωρίς κτηνιάτρους και λοιπό προσωπικό. Όπως επίσης και είναι εγκληματικές αυτές οι ευθύνες και της παρούσας και των προηγούμενων της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγούμενων διαχρονικά, που ισχυριζόταν ότι θα λύσουν όλα τα προβλήματα με την εγχώρηση των προγραμμάτων στους ιδιώτες κτηνιάτρους εκτροφής με τα γνωστά αποτελέσματα και τις απανωτές εξάρσεις των ζωονόσων, ευλογιά, καταρροϊκό σπιρτός κλπ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς θεωρούμε στην πρόβλεψη του άρθρου 5 ότι το διαβατήριο πρέπει να παρέχεται από τις κρατικές υπηρεσίες χωρίς επιβάρηση του κηδεμόνα, να είναι υποχρεωτικό μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ταξίδι στο εξωτερικό και αντίστοιχα το έγγραφο ταυτοποίηση να αποτελεί βιβλιάριο υγείας. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα άρθρο που αφορά το άρθρο 49 για τα αναπτυξιακά δάνεια, το ΟΤΑ, συνδέσμων δήμων κτλ. Εδώ τι κάνετε, επαναλαμβάνετε ως καθεστώς πλέον για την κυβέρνησή σας, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να μεταφέρονται αρμοδιότητες στο Δημοτικό Συμβουλίο και αποφάσεις ενός εκτελεστικού οργάνου, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή για Δήμους και Περιφέρειες. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις να είναι δεσμευτικές για το Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι το πολιτικό και πλέον αποφασιστικό όργανο. Και φυσικά θα το καταψηφίσουμε αυτό το άρθρο και το θεωρούμε απαράδεκτο. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, μία φράση μόνο. Καταψηφίζουμε, επαναλαμβάνω δηλαδή, ότι καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και ζητούμε την απόσυρσή του. Φυσικά κάποια άρθρα θα αναφερθούμε και αύριο στην Ολομέλα και στο σύνολο του νομοσχέδιου. Σας ευχαριστώ.